προετοιμασίες γίνονται όπως κάθε χρόνο, προσπαθώντας να ντύσουμε τα σπίτια, να μειώσουμε τους κινδύνους, να ελέγξουμε όσο μπορούμε με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και όχι μόνο κατά την ημέρα τους την αναστάσιμη, για να μην έχουμε ατυχήματα και να γίνει το έθιμο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όλοι να πάμε μετά στα σπίτια μας ευχαριστημένοι. Αυτός είναι ο στόχος μας και η αγωνία μας ταυτόχρονα σε μια δύσκολη ημερομηνία όπως είναι η 5η του Μάη, όπου οι ημέρες είναι ζεστές και φυσικά ο κίνδυνος, ειδικά για πυρκαγιά, είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Σχετικά με αυτό το θέμα, έχετε κάνει και συστάσεις προς τους περίοικους για καθαρισμό αυλών, έτσι δεν είναι? Και δράτω με τις ευκαιρίες να ξανακάνω έκκληση στους κυρίως στους κατοίκους του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας της Ερυθιανής να καθαρίσουν τα χωράφια τους, αν ακόμα κάποια δεν έχουν καθαριστεί, να βρέξουν και εκείνο το βράδυ οι δυνατόν τις περιουσίες τους, ώστε να μειώσουμε τους κινδύνους και φυσικά αν έχουμε κάποιες πυρκαγιές να μην είναι πολλές και να διασπαστεί η δύναμη η οποία θα υπάρχει όπως κάθε χρόνο κοντά μας, έτσι. Είναι σημαντικό αυτό. Και επίσης να πω ότι επειδή θα κινηθεί αρκετός κόσμος και προς το έπος, θα έχουμε φέτος και το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη στον Άγιο Μακάριο, που με την παρουσία του δηλώνει και ο ίδιος την συμπαράστασή του προς το έθιμο. Όμως πολλές ρουκέτες πέφτουν ανεξέλεκτα και πέφτουν και κυρίως αυτές κάνουν τη ζημιά. Έκκληση λοιπόν να μην πέσει ούτε μία ρουκέτα εκτός από τα συνεργεία. Αυτές είναι που κάνουν τη ζημιά, αυτή θα πάει να πέσει πιθανώς σε ένα δάσος και τότε θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Ειδικά τώρα, ειδικά φέτος που ο καιρός δεν είναι υπέρ μας, να μην πέσει ούτε μία ρουκέτα εκτός από τα συνεργεία. Ούτε κοντά σε εκκλησίες, στις περιοχές των δύο ενωριών που γίνεται το έθιμο, αλλά κυρίως στον Άγιο Μακάριο, στο έπος που κάποιοι θεωρούν ότι καλό είναι να ρίξουν μία ρουκέτα από εκεί. Ναι, αλλά από κάτω είναι δάσος. Θα το προσέξουμε ιδιαίτερα αυτό και θα είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί γι' αυτό. Σε ό,τι αφορά τα σειρματοπλέγματα, πόσα έχετε υπολογίσει, πόσα σπίτια έχουν ντυθεί, πόση έκταση καλύπτει το σειρματοπλέγμα? Τα σειρματοπλέγματα καλύπτουν συνήθως τις οικίες που είναι κοντά στις εκκλησίες. Κάθε χρόνο έχουμε και περισσότερα αιτήματα, είναι αλήθεια αυτό. Προσπαθούμε βέβαια να ικανοποιούμε τις πιο μεγάλες ανάγκες και εκ των υστέρων, εάν γίνουν κάποιες ζημίες, να παρεμβαίνει ο Δήμος και να φτιάχνει κάποια κεραμίδια που σπάνει ή κάτι άλλο που μπορεί να συμβεί. Τώρα πόσα σπίτια είναι ακριβώς δεν γνωρίζω, αλλά είναι όσα χρειάζεται να ντυθούν που κινδυνεύουν περισσότερο. Έχει πια αποκτήσει και μια τεχνογνωσία ο Δήμος γι' αυτό. Έτσι, βλέπουμε εδώ το σερπαντόπλεγμα στην Παναγία Ερυθιανή. Είναι πάρα πολύ καλό, διπλό όπου χρειάζεται. Ναι, ειδικά εδώ είναι διπλό γιατί περνάει η ρουκέτα, στο μόνο το περνάει ούτως ή άλλως. Και όχι μόνο εδώ, αλλά και γενικά και στα σπίτια υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό μας νοιάζει και αυτή η αγωνία μας είναι να μην χτυπήσει κανείς. Πρωτίστως. Δευτερευόντως, να μην κινδυνεύσουν περιουσίες περισσότερο από πυρκαγιές ή από κάποιες ρουκέτες. Και να γιορτάσουμε όλοι μαζί την Ανάσταση όπως πρέπει και όπως θέλουμε. Ναι. Ναι. Ισχύει ότι ο αριθμός θα είναι φέτος μειωμένος, ακούγοντας τα κελέσματα και τις δημοτικές αρχές, για να είμαστε πιο προσεκτικοί? Ναι, είναι αλήθεια αυτό και να ευχαριστήσω και τα παιδιά στα συνεργεία που σε αυτό τουλάχιστον
συμφώνησαν και φαίνεται ο αριθμός να είναι κατά 30 με 40% λιγότερος από πέρσι των ρουγκετών. Μπορεί να έπαιξε ρόλο και η οικονομική κρίση, γιατί είναι ένα ακριβό σπόρο ο ρουγκετοπόλεμος. Αλλά... Και χωρίς στήριξη. Είναι κάτι που επισημαίνει και χωρίς στήριξη. Δεν υπάρχει στήριξη από τους επαγγελματίες, για παράδειγμα, που έχουν άμεσα κέρδη από το έθιμο αυτό. Αυτό είναι και ένα παράπονο και των παιδιών από τα συνεργεία, αλλά και δικό μας, διότι ο Δήμος ξοδεύει πολλά χρήματα. Μπορεί τα χρήματα που ξοδεύονται κάθε χρόνο να ξεπερνούν τις 30.000. Ειδικά σε μια εποχή κρίσης, καταλαβαίνει κανείς ότι μπορεί κάποια στιγμή να μας πει: παιδιά, τι κάνετε. Μπορεί να θέλουμε όλοι και να λέμε το έθιμο κλπ. Αλλά δεν μπορείς όμως, αν δεν ξοδέψεις αυτά τα χρήματα, να καλύψεις τη δυνατότητα του να γίνει με ασφάλεια. Mm-hmm. Γιατί σκεφτείτε ο Δήμος να έλεγε ότι εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν κάνω τίποτα. Σκεφτείτε μόνο αυτό. Τι θα συνέβαινε την άλλη μέρα. Παρότι ο Δήμος είναι ο σάκος του μπόξ από όλους. Όλοι βαράνε το Δήμο. Οι διαμαρτυρόμενοι, οι θυγόμενοι, τα παιδιά με τις ρουκέτες που και εκείνα έχουν τις απαιτήσεις τους χωρίς ή να έχουν δίκιο πολλές φορές. Πάντως ο Δήμος είναι εκείνος που την πληρώνει. Και είναι ο μόνος που πληρώνει. Μαζί με τους ρουκετατζίδες, οι οποίοι βεβαίως ξοδεύουν αρκετά χρήματα για το χόμπι τους. Γιατί τους ευχαριστεί. Αλλά όταν τελειώσει το έθιμο φέτος, θα καθίσουμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται να συνεχιστεί κατά αυτόν τον τρόπο. Να τρέχει αντιδημαρχία ένα μήνα πριν και να μαζέψει τα σημάζευτα. Θα πρέπει να καθίσουμε κάτω να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να το οργανώσουμε την επόμενη χρονιά. Και να συμμετέχουν και εκείνοι που αυτή τη στιγμή έχουν την ουρά τους έξω. Ή θα γίνει έτσι ή διαφορετικά. Εγώ τουλάχιστον θέλω να το δηλώσω από φέτος ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί ο Δήμος να συμμετέχει κατά αυτόν τον τρόπο στο έθιμο. Κύριε Νύχτα, ένα σύλλογο φίλων, παρόλο βέβαια να έχουμε ένα έθιμο το οποίο δεν είναι νόμιμο, έτσι όπως είναι η νομοθεσία μας. Ένα σύλλογο φίλων του ρουκετοπόλεμου που θα μπορούσε παράλληλα να πουλώνει στον αναμνηστικά και μια σειρά τέτοιου είδους πράγματα, θα μπορούσε να σταθεί. Το έχετε δει από αυτή την κατεύθυνση. Αυτό θα είναι μέρος της συζήτησης που θα γίνει μετά. Πιθανώς θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας φορέας τέτοιος ώστε να αναλάβει όλο αυτό το βάρος και όλη αυτή την οργάνωση. Και να έχει και ένα έσοδο. Να προσδιοριστεί ποιο θα είναι αυτό, πώς θα συμμετέχει ο Δήμος, πώς θα συμμετέχουν και οι υπόλοιποι σε αυτό. Και η περιφέρεια θα πρέπει. Δεν είναι μόνο ο Δήμος. Αυτά θα γίνουν μετά. Αυτά εννοούσα όταν σας έλεγα ότι πρέπει να καθίσουμε κάτω να συζητήσουμε. Εννοείται. Τώρα για το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Από ποια σημεία μπορούν οι επισκέπτες να βρουν λεωφορείο για να πλησιάσουν κοντά στην περιοχή, αν δεν έχουν δικό τους μεταφορικό μέσο? Καλό είναι να μην πάρουν δικό τους μεταφορικό μέσο, γιατί κάθε χρόνο δημιουργείται κομφούζιο κυκλοφοριακών προβλημάτων στις ευρύτερες περιοχές και ειδικά στην αποχώρηση, αλλά και πηγαίνοντας προς τον Άγιο Μακάρι. Και στις περιοχές του Αγίου Μακαρίου δεν θέλουμε να κινηθούν πολλά αυτοκίνητα για να μπορούν να κινούνται ελεύθερα και τα πυροσβεστικά. Είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό θα υπάρχει ιδιαίτερη ασυνόμευση φέτος και με τη Δημοτική Αστυνομία και με τη βοήθεια της Τροχέας. Να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες. Οι πυροσβεστικοί κάθε χρόνο είναι δίπλα μας. Έτσι, εκείνη τη βραδιά που θα μπορούσαν να κάνουν Πάσχα στο σπίτι τους και δεν το κάνουν. Οι εθελοντές, όλοι αυτοί που πάλι θα είναι στους δρόμους, να κλείσουμε τους δρόμους. Στην απαγορευμένη περιοχή θα υπάρχουν 4 πάρκινγκ, 5. 4 μάλλον. Το ένα θα ξεκινάει φέτος, είναι πρώτη φορά γίνεται, αυτά τα μπάικα. Άρα κάποιος χιώτης, κάποιος που θέλει να κινηθεί στην πόλη, θα αφήσει το αυτοκίνητό του στα μπάικα, θα πάρει το λεωφορείο και θα πάει. Στο ΕΠΟΣ θα πάει αυτό το λεωφορείο. Το δεύτερο λεωφορείο που θα. Επιστροφή. Θα γίνονται άμεσα επιστροφές. Θα πηγαίνει, θα αφήνει το κόσμο, θα γυρίζει. Έτσι. Λίγο μετά την ανάσταση μπορεί κάποιος να επιστρέψει για παράδειγμα. Εννοείται. Έτσι. Εννοείται ότι κάθε 10 λεπτά, 4 θα υπάρχει λεωφορείο. Ένα δεύτερο λεωφορείο που θα πηγαίνει στο ΕΠΟΣ θα είναι στο πάρκινγκ του Αγίου Γεωργίου, στο Φόβε εκεί, στο Βορτάδο. Και τα άλλα δύο λεωφορεία που θα κινούνται από το Δημαρχείο μέχρι το Γουβί πηγαίνοντας προς το Τσουμπάρι και από την Δασκαλόπετρα πάλι πηγαίνοντας προς το Τσουμπάρι. Και τα δύο αυτά λεωφορεία θα πηγαίνουν σε μια άλλη περιοχή. Τη γνωρίζουν, φαντάζομαι, αρκετοί, τουλάχιστον όσοι το ξέρουν καλά. Είναι μια περιοχή χαμηλότερα ή καλύτερη θέα, θα έλεγα, από τον Άγιο Μακάριο και ψηλότερα, που είναι μακριά, ίσως πιο ασφαλή για κάποιους, αλλά μακρύτερα. Και δεν παίρνει και τη μυρωδιά, τη γεύση του ρουκετοπόλεμου. Για αυτούς που είναι λίγο πιο. Ίσως προσφέρεται η χαμηλότερη περιοχή. Θα κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση και οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί. Για να μπορούν και τα λεωφορεία, επαναλαμβάνω, κυρίως τα πυροσβεστικά και όπου χρειαστεί να υπάρχει παρέμβαση. Και εγώ σε ευχαριστώ. Να ευχηθώ καλό Πάσχα να έχουμε. Και να πω και κάτι ακόμα, ότι την άλλη μέρα, το βράδυ, θα έχουμε μια γιορτή. Αν όλα πάνε καλά, και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Στο Γούβι, όπου θα υπάρχει ζωντανή μουσική με τη στρατιωτική ορχήστρα, θέλω να ευχαριστήσω τον ταξίαρχο ιδιαίτερα για την προσφορά αυτή που μας έκανε, να είναι η στρατιωτική ορχήστρα στο Γούβι. Θα υπάρχει ένα κέρασμα και βεβαίως ελεγχόμενη ρήψη ρουκετών, όπου καθένας θα μπορεί να δει αυτό το έθιμο από κοντά, με την έννοια πώς είναι να ανάβω μια ρουκέτα,
προς τη θάλασσα πάντα, έτσι, να μπορεί να το ευχαριστηθεί, να πιούμε κάτι και να το γλεντήσουμε χωρίς άγχος και με άλλο τρόπο.